Με στα αίματα. Και είμαι με το που τον βλέπω. Καλώς ήρθατε στο τρίτο μέρος σειράς αυτό με τα challenge που κάνουμε τα story time. Εγώ μετράω μία νίκη και μία ήττα. Και ο Διονύσης μετράει δύο ήττες και πάει για την τρίτη καρφωτός με το κεφάλι σήμερα. Ωραία, λοιπόν. Διαβητικός από τα 30, παιδιά. Από δύο τούρτες ήδη στο και ενεργητικό. Και ας φράξουν οι αρτηρίες. Και όταν λέω ενεργητικό, καταλαβαίνετε που κατάληξε η δουλειά. Γιατί εντάξει, το χαματερό δεν είναι ότι είχαμε πάντα λεφτά, έτσι. Πάντα πλημμυρίζουμε, ρε. Γιατί πλημμυρίζουμε, αφού τα φρεάτια βουλώνουν. Σήμερα θα πιάσουμε ιστορίες που έχουν σχέση με νοσοκομεία, γιατρούς και τέτοια. Διαλέξαμε τους τρεις που είχαν τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πάνω στο κομμάτι για το πόσο καλή ιστορία έχουν. Και θα ξεκινήσω εγώ. Εμένα η ιστορία είναι λίγο μεγάλη. Okay. Γελάει ο Άβης αυτή τη στιγμή πίσω από την κάμερα. Γελάει. Αλλά η ιστορία μου είναι λίγο μεγάλη. Ήμουν φοιτητής, ήμουν 19 χρονών ή 20, ήμουν στην Άρτα, έμενα σε ένα διαμέρισμα μόνος μου. Ρε παιδί μου, εγώ εκείνο τον καιρό πήγαινα καθαρά στα εργαστήρια για να μην μένω παγουσίες. Όποτε τα δώσω και τα περάσω, δεν με νοιάζει. Απλά ήθελα να φύγω στα 4 χρόνια από την Άρτα. Αυτή ήταν ο στόχος, γιατί δεν χρειαζόταν να τα ξαναπαρακολουθήσω. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση, επειδή δεν έτρεχα κιόλας να δηλώσω τα μαθήματα της σύνορα και αυτά, έπαιρνα πάντα όποιο τμήμα έμενε. Και είχε μείνει ένα τμήμα της Τετάρτης από ένα εργαστήριο 8 η ώρα το πρωί. Τέλος πάντων, κοιμάμαι εγώ από τις 10 η ώρα, τα ετοιμάζω όλα, ξέρεις, φαγητά και αυτά. Μπούμ, μπούμ, κάθομαι, αράζω. Πέφτω για ύπνο, λέω θα ξυπνήσω 6.30, θα ετοιμαστώ και θα ξεκινήσω να πηγαίνω γιατί έχει και λεωφορείο για να πάω στη σχολή. Λοιπόν, έτσι όπως είμαι εγώ στην Άρτα, να πω ότι η καταγωγή μου, η μητέρα μου τέλος πάντων, κατάγεται από το Μενίδη, είναι ένα χωριό λίγο πριν την Άρτα. Ωραία. Και εκεί έχω σόι. Ξάδερφο και τα λοιπά. Ο ξάδερφός μου είναι 3-4 χρόνια μικρότερός μου. Είναι, σαν να σας λέω, ένας επόμενος μπουγάνης όταν αφορά το τι ιστορίες έχω για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα ξεκινήσω. Ωραία, δεν θα ξεκινήσω να μιλάω γι' αυτό. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Θα πω μόνο ότι εκείνη την ημέρα είχε γενέθλια και του είχα πει ρε φίλε ότι θα βγούμε το απόγευμα εμείς για καφέ. Πήγαμε, γιατί το βράδυ δεν μπορώ να βγω έξω που θα βγείτε. Οκ. Κάτι 2 η ώρα, 2.30 το βράδυ, χτυπάει το κουδούνι και ακούω γέλια, wow. Ανοίγω την πόρτα. Και βλέπω τον ξαδερφό μου λιώμα, στο μεθύσι και μου λέει «Γιατί να κοιμηθώ ρε φίλε εδώ, γιατί δεν μπορώ να γυρίσω στο χωριό». Και του λέω «Ρε φίλε, ωραία κοιμήσω, αλλά θα κοιμηθούμε, σε 2.5-3 ώρες ξυπνάω, πρέπει να πάω, δεν γίνεται να χάσω, έχω απουσίες, δεν γίνεται να το χάσω, εντάξει». Παιδιά, επί μία ώρα, μία μισή με ταλαιπωρούσε και με προσπαθούσε να με πείσει ότι πρέπει να τον πάω στο νοσοκομείο. Του λέω «Φίλε, είσαι απλά μεθυσμένος. Δεν θα σε πάω στο νοσοκομείο επειδή είσαι απλά μεθυσμένος». Και με παρακαλούσε και μου λέει ότι «Ρε παιδί μου, αν με πας θα μου βάλουν έναν ωρό και σε ένα τέταρτο θα έχουμε φύγει. Για να ηρεμήσω δεν μπορώ» και τέτοια. Τέλος πάντων, ρε φίλε, δεν θα το έπαιρνα πάνω μου το γεγονός αν πρέπει να πάει στο νοσοκομείο ή όχι, εφόσον μου το ζητάει, ωραία. Δεν θα ήθελα να ήταν και τα τελευταία του λόγια, ας πούμε, για να πήγαινε στο νοσοκομείο. Και δεν θα ήθελα αυτό να το κουβαλήσω πάνω μου, ας πούμε. Λέω εντάξει, θα το πάω στο νοσοκομείο, ρε φίλε. Θα περάσει και αύριο θα το καταστρέψω. Όπου βρω, θα βρω τρόπο να το καταστρέψω τη ζωή. Παιδιά, πάμε στο νοσοκομείο. Τον βλέπουνε, λέω ναι, έχει πιει, είναι χάλια, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει, λέει να του βάλουμε ωρό. Ωραία, λέω, μέχρι εδώ τα έχει πετύχει, δεν λέει βλακίες. Θα φύγουμε σε ένα τέταρτο. Παιδιά, του βάζει ένα λίτρο ωρό, τον ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι στο διάδρομο απ' έξω. Εγώ δεν είχα που να κάτσω. Και έσταζε. Τι. Ναι, τι περίμενες, ρε. Μετάγγιση να του κάνει τον ωρό. Και κάνω εγώ. Μπορώ να το δώσω να το πιει αυτό το πράγμα, θα έχει την ίδια λειτουργία άμα του δώσω να το πιει. Φίλε, ένα λίτρο ωρό όταν έχεις πιει τα πάντα, πες να κάνεις να τον πιεις 20 λεπτά. Ενδοφλέβια είναι ώρα. Φίλε, ενδοφλέβια σταγόνα. Παιδιά, είναι μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα έσταζε και το κοίταζα και δεν θα πω ψέματα, όταν τον πήρε λίγο ύπνος, του πήγα λίγο στο γρήγορο. Το ξαναχαμήλωσα μετά. Ναι, εννοείται. Στο αίμα πήγαινε ο Ρώσινο, δεν παθαίνει τίποτα. Ρε, και στα χωριά είναι σκληραγωγημένα τα παιδιά, δεν παθαίνουν τίποτα. Αντέχουν. Αυτοί. Πού να ξέρουν, μωρέ. Πού να ξέρουν, μωρέ, τώρα αυτοί, ρε, για να παίρνουν υπερορίες, δεν τους ξέρεις. Φίλε, κάποιος θα το γούσταρε εκεί και θα πει κράτα το λίγο τον ομορφόνιο λίγο παραπάνω. Το Γιάννη, έτσι, όχι τον άλλο. Λοιπόν, παιδιά, τελειώνει μια μισή ώρα. Τρέχω με το που σκάσει τελευταία σταγόνα, λέω, γιατρέ, τελείωσε εδώ, φύγουμε και λέει, παραπάρει άλλο ένα. Φίλε, δεν μπορείτε να καταλάβετε τα νεύρα μου που έχουν φτάσει. Ωραία. Έχει φτάσει 4 η ώρα και θα πάω 5.30-6 θεωρητικά θα φύγω από εκεί. Έχω το μόνο πράγμα που βρήκα να κάτσω είναι μια αναπηρική καρέκλα. Ωραία. Και μαθαίνω σε ένα ολόκληρο βράδυ να πηγαίνω με σούζες μέσα στο διάδρομο. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα. Φίλε! Δεν είχα τι να κάνω και το πήγαινα στη μία ρόδα και έκανα στροφές και έμαθα σε ένα ολόκληρο βράδυ από τα νεύρα μου για να μην κάνω τίποτα. Να κάνω σούζες και να προχωράω με αυτό. Αλλά μιλάμε τώρα επιτόπιες στροφές και έκανα ότι μου μίλαγε άνθρωπος και γίναγα έτσι. Και εφόσον είμαστε τώρα, παιδιά, σε μία σκηνή την οποία ένας 20χρονος έχει πάρα πολλά νεύρα, ωραία.
κάνει σούζες και κόλπα και πέφτει κιόλας με το καροτσάκι. Το οποίο δηλαδή, είχε πολλά καροτσάκια και δεν είχε πολύ κόσμο. Δηλαδή δεν ήταν το στέρισα από κάποιον. Ωραία, καθόμουν εκεί, έπαιζα, έκανα. Ο ξαδερφός μου κοιμότανε, ροχάλιζε και κοιμότανε πίνοντας ωρό ασταμάτητα. Ωραία. Παιδιά, δεν σταματάει εκεί. Έρχεται ένας τύπος, είχε πιει τον κόλλο του. Ρευότανε, μίλαγε, έβριζε, γέλαγε μόνος. Ήταν... Σίγουρα δεν ήταν ο Μιχάλης. Λοιπόν, ήταν ένας τέλειος τύπος, έτσι σαραντάρης, ωραία. Δεν ήταν ο Μιχάλης. Που λογικά ήθελε κάπου να πάει να κοιμηστεί. Και λέει, είμαι άρρωστος, πάρτε μωρό. Τον βλέπουν οι γιατροί, ψιλοχαμογελάνε, ξέρετε, το πήρανε αρνητικά. Τον βάζουν σε ένα κρεβάτι δίπλα από τον ξαδερφό μου. Και του έλεγαν, πρέπει να βγάλει το μπουφάν και του λέω, και λέει, εγώ δεν τα βγάζω. Λοιπόν, και του περνάνε το νερό, έτσι. Ωραία, από το μπουφάν και από την μπλούζα. Και το βάζουν εδώ. Okay. Οπότε βλέπεις ένα καλώδιο να μπαίνει έτσι μέσα από τα ρούχα. Γιατί αυτό ήταν απλά να κοιμηθεί. Δεν ήταν καλό να ταλαιπωρήσουν. Ωραία. Είχε όρια σαν το πήγε να κάνει. Τριφασικό το καλώδιο. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι όπως είναι, παιδιά, δεν περνάνε ένα τέταρτο 20 λεπτά. Ωραία, είμαστε στο δεύτερο ωρό. Okay. Εγώ έχω βαρεθεί πλέον να ασχολούμαι με αυτό. Γιατί δεν είχα και τότε το YouTube τόσο ενεργά να μπαίνω να βλέπω κόλπα καινούρια σαν το γιογιό που μάθαινε παλιά και τέτοια. Και σε κάποια φάση, φίλε. Βλέπεις ότι αυτό ζεσταίνεται. Okay. Και αρχίζει και βγάζει από τη μία μεριά του φαν γιατί την άλλη δεν μπορεί να το βγάλει. Λοιπόν. Και κάνει. Και σηκώνεται, παίρνει το νερό και πάει τουαλέτα. Ρε φίλε, εντωμεταξύ εγώ έχω αποκτήσει υπερβολικά πολλά νεύρα για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί ο ξαδερφός μου, ξέρω εγώ, πήγε και χάλασε εμένα τη βραδιά μου, τα χαλάει όλα, μου χαλάει τον ύπνο και όλα αυτά. Για να γίνει όλο αυτό το σκηνικό που δεν ήταν τίποτα, ήταν απλά να μεθύσει. Έπρεπε απλά να κάτσει να ξεμεθύσει. Ή ρε φίλε, να σου πω κάτι. Στην τελική, ταλαιπωρήσου να ξεμεθύσει, γιατί εσύ φταίς. Ναι. Δεν φταίω εγώ. Σωστά, ναι. Ωραία. Και απ' την άλλη, ήμουν στη φάση, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Βγαίνει εσύ, Μιχάλη, ωραία, να κεράσει 10 φίλου σου και γίνεσαι σκατά εσύ και σε παρατάνει φίλου σου. Έλαντε. Είχα αρχίσει να αποκτώ νεύρα, λέω, μα μπορεί να πει ποιοι είναι αυτοί. Που έκαναν τέτοιο σκηνικό, γιατί έχω αρχίσει και έχω νεύρα με αυτούς αυτή τη στιγμή. Να πάω να τους βρω έναν. Φίλε, έχω στην Άρτα στον Μενίδη, ναι. Δεν γίνεται να τους ξέρω. Κατάλαβες ποια είναι η φάση. Ωραία, να πάω να πω, ρε φίλε, πας καλά. Τον είδες έτσι και μου τον έφερε σε ένα σπίτι, δεν τον πας στο νοσοκομείο εσύ. Εσένα βγήκε και κέρασε. Και ο ξαδερφός μου, φίλε, δεν μου το σου έλεγε. Και λέω, κοίτα το μανάκα που του προστατεύει κιόλα. Του είχα νεύρα, είχα αποκτήσει εγώ αυτά. Εντάξει, ο άλλο είχε πάει στην τουαλέτα 2-3 φορές. Έτσι, είχε αρχίσει. Δεν είχε πιάσει μάλλον κόψιμο. Δούλευε ο όρος, δούλευε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά σαν εικόνα. Ωραία, και σε κάποια φάση, φίλε, τον έχει πιάσει τέτοιο πράγμα αυτόν. Που τον βλέπω απλά να βγαίνει και να βγαίνει και σε κάποια φάση μπουφάν, μπλούζες, κοντομάνικα, κρεμιώτησαν από τον ωρό, από το καλώδιο. Τα είχε βγάλει όλα. Φίλε, και είναι μια σκηνάρα που είμαι εγώ. Αυτό σου λέει είναι για φωτογραφία. Που είμαι εγώ με αυτό και προσπαθώ να στέκομαι στη σούζα. Ωραία, ναι, 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 έτσι. Ναι, ναι. Είναι ο ξαδερφός μου, ροχαλίζει πίνοντα σωρό εκεί, φουλ. Φίλε, και έρχεται το τέτοιο σιγά σιγά. Ουφ. Είχε βρωμακοπήσει όλο το νοσοκομείο από το σκατό. Κάνει. Ουφ. Ουφ. Και έτσι όπως πάει, φίλε, να ξαπλώσει. Ακούσε ένα. Και κάνει. Ω, Παναγία! Φίλε, είναι όπως τη σκηνή με τον Στάθη Ψάλτη που του έλεγε «Καλημέρα, κύριε Στάθη!» που την είδες την «Καλημέρα, μωρί!» και τον έμεινε με τα μαλλιά και ακούγεται ένα κλανίδι και κάνει «Ω, Παναγία!» Είναι ότι η μουσική σκιστή είχε ξεσκιστεί. Και εκείνη την ώρα πήγε το αλέτα, δεν τον ξανά είδα να βγαίνει. Τίποτα, έκατσε ένα τέταρτο. Έκατσε ένα και βγαίνει μόνο ψυχή. Αυτό είναι η ψυχή που βγαίνει. Δεν τον ξανά είδα να βγαίνει, γιατί έκατσε ένα τέταρτο 20 λεπτά μέσα και εμά είχε τελειώσει ο δεύτερο ορό. Οπότε λέει, ωραία, τώρα μπορείτε να φύγετε. Βέβαια έχει πάει 6 ώρα το πρωί, ρε φίλε. Δεν είχε πάρα πολύ νόημα αυτό που συνέβαινε. Αυτό τώρα περιγραφεί ένα νοσοκομείο. Είναι τσίρκο, μάλλον. Λοιπόν, ήταν αυτό που κάνει την ισορροπία ο ακροβάτη. Ήταν ο ένα με τα ηχητικά τα πράγματα που κάνει. Και ο άλλο δεν κάνει τι διαδρομέ. Ο κλόουν. Φίλε, τέλο πάντων, αφήνουμε αυτόν εκεί. Γιατί φαίνεται η ιστορία αστεία, αλλά φαίνεται ότι έχει τελειώσει και δεν έχει τελειώσει. Ωραία. Εγώ τον παίρνω, φεύγουμε, έχει ξημερώσει έξω. Του λέω: Φίλε, χθες σήμερα μου κατέστρεψε το βράδυ, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο. Και εσύ απλά τώρα χαμογελάς και είσαι μια χαρά, ου. Και ποιοι ήταν αυτοί, και δεν μου λέει: Και φίλε, έχω τρελά νεύρα. Και βγαίνω έξω τις άλλες μέρες, με τα χρόνια αυτά που περνάγανε. Και έλεγα: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, ωραία ιστορία, αλλά μπορείς να μου πεις, ρε φίλε, τι είδους φίλοι είναι αυτοί που έκαναν τέτοιο σκηνικό. Δηλαδή, εμένα μου την είχε επιδώσει, ρε φίλε. Είχα τρελαθεί. Λοιπόν, περνάει ο καιρός, ωραία, περνάει ο καιρός, τα ξεχνάμε αυτά. Εγώ πήγα στο εργαστήριο, κοιμόμουν όρθιος και τέτοια. 5 χρόνια μετά έχω φύγει από τη σχολή και πάω να κάνω την. Πώς τη λένε, την ορκομοσία. Okay, γιατί αργεί για κανένα χρόνο η ορκομοσία αυτά. Λοιπόν, γυρνάω, επιστρέφω στην Άρτα. Ας πούμε, εντάξει, βλέπω κάποιους παλιούς γνωστούς, βλέπω κάποιους συμφοιτητές και τέτοια. Και σε κάποια φάση, ρε φίλε,
κάθομαι για καφέ με διάφορους από αυτούς που αρχιζόμασταν. Και είναι και άγνωστοι ανάμεσά τους. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση λέμε κάτι ιστορίες και καταλήγω εγώ σε αυτήν την ιστορία. Και μου κάνουν δύο άτομα από εκεί. Και μου λέει, ναι, 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 εμείς τον είχαμε φέρει, λέει, μαζί είχαμε βγει. Φίλε, μπορεί να είναι θαμμένο 5 χρόνια πριν. Δεν έχει σημασία. Ξεθάβει το τσακούρι του πολέμου εκεί. Είσαι καλά. Εκεί δεν είναι. Λοιπόν. Αφορμή ψάχνει. Έβραζε μέσα. Και είμαι σε φάση. Φίλε, χτύπαγανε έτσι εδώ. Τουκ, οι φλέβες εδώ. Και είμαι σε φάση. Ρε φίλε, να κάνω μια ερώτηση. Λέω, γιατί είναι από αυτές τις απορίες, ρε φίλε, που δεν σου λύνονται καμιά φορά ποτέ. Mm. Και έχεις την ευκαιρία μετά από 5 χρόνια να του έχει μπροστά και να σου πούνε την απάντηση αυτή. Ναι, 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 ναι. Τον φαίνεται εκείνη την ημέρα σκατά. Ο άλλο με πήγε στο νοσοκομείο, έκανε έρανε. Σας κέρναγε, σας έκανε, ξέρω, σας έβγαλε έξω. Και δεν μπορούσατε να τον πάτε σπίτι του ή να τον πάτε εκεί που σας έλεγε να τον πάτε και απλά τον παρατήσατε έξω από το σπίτι. Γιατί εγώ, παιδιά, δεν τους είδα αυτούς απ' έξω. Από το σπίτι. Οπότε τον παράτησαν και φύγανε. Οπότε τον αφήσανε κάπου και τον βάλαν μέσα, μάλλον για να μην έχουν κάνει την υποχρέωση τύπου έξω από το αμάξι. Καταλάβατε. Τους είπε ο Βαγγέλης και το κόξαρφόρουμ, απλά αφήστε με εδώ και θα πάω στο στενό. Και μου λέει, σου είπε τι έκανε ο Βαγγέλης. Κάνω εγώ. Τι έκανε ο Βαγγέλης. Λοιπόν, φίλε, κανονίζει κόσμο. Ωραία. Και καταλήγουν 5 άτομα από τον κόσμο, γιατί άλλοι δεν πήγαν, άλλοι. Να πάνε σε ένα κλαμπ να τους κεράσει για τα γενέθλιά του. Σε αυτό το μαγαζί το οποίο θα πήγαινα αν δεν. Ωραία. Παραγγέλνει, ξέρω εγώ, 2-3 μπουκάλια τέλος πάντων, και αυτά πίνουν, γίνονται σκατά λίγο πολύ όλοι. Αυτός κέρναγε, έκανε. Έβλεπε, ξέρεις, διάφορες τέτοιες που του αρέσουν, τις κέρναγε, τις έκανε. Και μετά λένε πάμε να φύγουμε, Βαγγέλη, σε χάλια, ξέρω εγώ. Και έρχεται η ώρα να πληρώσει και λέει, α, δεν έχω λεφτά. Και λέω, γι' αυτό δεν μου έλεγε ποιοι είναι. Και μου λέει, καθόμαστε και κολλάγαμε λεφτά για να κεράσουμε το Βαγγέλη. Και ήμουν εγώ, και τον φέρατε και μέχρι το σπίτι. Μαλάκα που δεν σου χτυπήσανε και για δανεικά να συζητήσεις και να τσοντάρεις κιόλας. Και λέω, και τον φέρατε μέχρι το σπίτι. Δεν τον παράγατε μέσα στη μέση τσάρτα. Μου λέει, χαλάσαμε 40 ευρώ καθένας, δεν είχαμε λεφτά να φύγουμε το κλαμπ. Τον πετάξατε το γεφύρι, μαλάκα, κάτω από την γη. Λέει, 5 χρόνια μετά μαθαίνω αυτό. Και λέω, τα έλεγα, τι κοιτά του Βάγκελα, γιατί πέρα, τι έγινε η μέρα. Δεν έχω λεφτά τη μέρα. Οπότε αυτή ήταν η ιστορία, παιδιά. Εύχομαι σας άρεσε, περιμένω την ψήφο σας. Έτσι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να ήμουν 5 χρονών. Αν δεν ήμουν 5, παίζει να ήμουν 4. Δεν θυμάμαι πολλές εικόνες κλπ. Θυμάμαι λίγες εικόνες, αλλά θυμάμαι πολύ περιέργεια και παράξενα πράγματα που τα βλέπα πρώτη φορά και δεν ήξερα τι ήταν. Και έβγαζα δικά μου συμπεράσματα. Η ιστορία θα είναι αυτό το πράγμα. Με έχει πάρει τώρα η μάνα μου και με έχει πάει σε ένα σπίτι τώρα, αυτό τι ήτανε. Κάτι σαν σπίτι τέλος πάντων. Μαλάκα, αλλιώς θα ήταν ή αυτοκίνητο. ή δεν ξέρω. Ή σπίτι θα ήταν ή μαγαζί ή αυτοκίνητο. Ναι. Είναι μια κούτα. Είναι μια κούτα τηλεόραση μεγάλη τη εποχή. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, χαρακτηριστικά ότι ήταν, ξέρω εγώ, ένα ισόγειο. Χτύπησε το κουδούνι, άνοιξε η πόρτα, μπήκαμε μέσα. Ήταν ένας κύριος με στρογγυλά γυαλιά. Καραφλός. Το Matrix, έτσι. Καραφλός με λίγο άσπρο μαλλί εδώ να πετάει έτσι. Τέλος πάντων, τον βλέπω αυτόν τον κύριο. Ήταν λίγο παιχνιδιάρης, λίγο έτσι προσπαθούσε, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, αλλά δεν μου κάτσε στο μάτι καθόλου. Καθόλου δεν μου κάτσε στο μάτι. Τέλος πάντων. Πόσο χρόνο ήσουν εσύ, Χριστό? Πρέπει να ήμουν 4-5. Λοιπόν, ως τώρα εκεί το πάω, δηλαδή έχει το βαν, το έχει παρκαρισμένο απ' έξω ήδη. Εγώ το αφήνω για τον τίτλο, έτσι. Νήπιο δεν ήμουν σίγουρα, παίζει να ήμουν προνήπιο, ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, και τέλος πάντων, μου λέει η μάνα μου εδώ πέρα, μου λέει θα κάτσεις, πάρε εδώ και 2-3 βιβλιαράκια που είχε εκεί πέρα, είχε ένα τραπέζι, ήταν σαν σαλόνι και είχε ένα τραπέζι με βιβλία από κάτω. Και είχε παιδικά, για μεγάλους, διάφορα βιβλία. Χρυσό, έχεις διαβάσει την ιστορία μου. Και η φάση τώρα ποια είναι. Με αφήνουν εκεί πέρα με κάτι βιβλιαράκια, με κάτι παιδικά, σκυλάκια, γατάκια και τέτοια. Και εντάξει, εγώ ήμουν ήσυχο παιδάκι μικρό, ρε παιδί μου. Όπου με ακούμπαγες καθόμουν και δεν ενοχλούσα τίποτα. Έχεις διαβάσει την ιστορία μου. Τίποτα, δηλαδή ήμουν σούπερ ήσυχος πιτσιρικάς. Και τέλος πάντων με αφήνουν εκεί πέρα. Ξέρεις τι κάνει, πώς ήταν, έμεινε.
Που αυτά που θα πήγαινε να του πει εσύ για να τον κράξει, τα έλεγε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα λέει την ιστορία σου. Πότε θα τα πω μετά. Για να σε έχει να κερδίσει έτσι χωρί να βγει. Θα πει δεν είσαι. Κάτσε ένα λεπτό, θα πετάξει το μικρόφωνο και θα φύγει. Όπω το τελικό με τον έμεινε. Αυτό. Μπαίνει η μάνα μου με τον τύπο το γκαραφλό με τα γυαλιά σε ένα άλλο δωμάτιο και κλείνει την πόρτα ο γιατρό. Λέει Χριστάκι, ό,τι άμα μα θελήσει, έλα χτύπα την πόρτα. Ρίχνω μια πούτα. Παίξε με τα παιχνίδια σου, εσύ. Παίξε με τα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Κάτσε να βγάλουμε ένα βίντεο με διαφημίσεις, σας παρακαλώ. Ένα βίντεο, να δω πώς είναι. Έχω να το δω, μίλα το 13, να δω διαφήμιση, βίντεο. Κλείνουν εκεί την πόρτα, κλείνει την πόρτα ο γιατρός. Κάθομαι εγώ στο σαλόνι εκεί με τα παιδικά, τα παραμύθια. Διαβάζω το ένα παραμυθάκι. Διαβάζω. Κοιτάζω το ένα παραμυθάκι, κοιτάζω το άλλο παραμυθάκι, κοιτάζω το παράλληλο παραμυθάκι, τελειώνω τα παραμυθάκια. Έχει ρίξει δύο μανίκια ήδη ο γιατρός. Τσιμπάω ένα άλλο βιβλίο που είχε εκεί, το ανοίγω. Εντάξει, πέρναγε η ώρα ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα εγώ ήμουν μικρό, δεν είχα αίσθηση της ώρας. Τι είπα, αλλά... φίλε, ο γιατρός μπήκε μέσα με στο λίβι και μαμάνικο. Με καμπριολέ, χέρια. Κοντοψυναμικής μάλιστα, με το μπολερό του βγήκε έξω, δεν είχε τίποτα άλλο. Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, και τέλος πάντων, έτσι όπως ξεφύλιζα κάτι φόκους περιοδικά, δεν ξέρω εγώ τι... Μαλάκ, περιοδικά το φόκους. Ναι, φίλε, περιοδικά. Τέσσερα χρόνια βέβαια δεν ξέρω τι διάβαζα και στο Focus, αλλά δεν σπάω. Λέει, τα ξεφυλίζαμε και είχε διάφορα παράξενα. Πλανήτες, είχε. Τέλος πάντων, και έτσι όπως ξεφύλιζε ένα Focus παίζει να ήταν, ή μπορεί να ήταν τώρα και περιοδικό. Ναι, περιοδικό για γιατρού, δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι όπως το ξεφύλιζα, πετυχαίνω ρε φίλε μία εικόνα που είχε, ξέρω εγώ, έναν άντρα και μία γυναίκα. Ολόσωμους, γυμνούς. Και ήτανε τώρα, το μισό σκάλπ έλειπε από πάνω μέχρι κάτω στον άντρα. Να σου πω, ρε. Και το άλλο μισό σκάλπ έλειπε από πάνω μέχρι κάτω στη γυναίκα. Ήτανε ουσιαστικά, ρε παιδί μου, το ανθρώπινο σώμα, ανατομία. Ναι, ανατομία. Και παιδιά, το βλέπω εγώ αυτό πρώτη φορά στη ζωή μου, μικρό παιδάκι 5 χρονών. Και είμαι σε φάση, τι της κάνει μέσα της μάνας μου. Ανατομία της μαθαίνει. Το κοιτάζω αυτό και λέω, μαλάκα, θα το κάνει αυτό στη μάνα μου. Θα την κάνει έτσι. Γιατί έχω κλείσει την πόρτα, γιατί έχει κλείσει την πόρτα. Έτσι θα μου την γυρίσει πίσω. Μισό, μισό. Μιλάμε φρίκι. Παιδιά, φρίκι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή ένιωσα, δεν ξέρω κι εγώ πόσο τρόμαξα. Και πηγαίνω και χτυπάω την πόρτα, μπα. Ξέρω τι κάνετε. Ανοίξτε! Λοιπόν, παιδιά, και ανοίγει την πόρτα ο γιατρός και είναι από πάνω μέχρι κάτω μες στα αίματα. Τι! Άσπρα ρούχα, ξέρεις! Και αίματα! Και αίματα εδώ! Και είμαι, με το που τον βλέπω, πατάω μια τσιρίδα. Όλα τα άλλα βγαίνουν πραγματικότητα. Μαλάκα, τέτοια φρίκη δεν την έχω ξαναφάει στη ζωή μου, ρε. Δεν έχω ξανατρομάξει τόσο πολύ. Και η φάση είναι ότι είχαμε πάει στον οδοντίατρο. Είχε η μάνα μου, ξέρω εγώ, ένα δόντι που πρέπει να κάνει εξαγωγή. Και παιδιά, ήταν η πρώτη μου επαφή με τον οδοντίατρο αυτή. Η δική μου ιστορία είναι γύρω στα μέσα προς τέλη δεκαετίας 90. Ήμουνα γύρω στα 8 με 10. Εκεί, 9 με 10 χρονών, ρε παιδί μου. Ήτανε όλη μου η ζωή, ήτανε, θα παίζα video games και μπάλα. Την εποχή εκείνη, τέλος πάντων, ήτανε όταν είχε βγει το PlayStation το πρώτο. Το event, ας πούμε, και το παιχνίδι που όλοι έπαιζαν στη γειτονιά μου και στο σχολείο, ρε παιδί μου, ήταν το Metal Gear Solid το 1. Το πρώτο. Μαλάκα, τι παιχνιδάρα. Άρα, φίλε, ναι. Αυτό. Όλα αυτή τη σειρά, όχι. Ναι, απλά αυτό ήταν το πρώτο, ρε παιδί μου, τότε. Όπως θυμάστε εκείνη την εποχή, για παράδειγμα. Δεν ήταν όπως είναι τώρα τα παιχνίδια που κολλούσες και έλεγες. Ωραία, κάτσε να πάω να ρίξω ένα χέσιμο και θα δω ένα walkthrough, θα δω μια και θα το περάσω. Δεν είχε τέτοια τότε. Δεν είχε ίντερνετ τότε. Ή θα περίμενες τον πρώτο μάγκα που θα το περνούσε,
και να σε πάρει στο σταθερό, να σου πει έλα, κάνε αυτό. Ή θα έπρεπε να είχες βρει το περιοδικό που το έχει γράψει μέσα, να το αγοράσεις. Το Games. Το Games, το PC Magazine. Μπράβο, ρε. Διάφορα. Θυμάμαι ότι είχε κυκλοφορήσει ένα τεύχος του PlayStation Magazine τότε, που είχε το Grey Fox στο εξώφυλλο. Και είχε μέσα για το Metal Gear πράγματα. Λοιπόν, στο σχολείο κλπ. Το είχε πάρει τότε ο φίλος ο Αλέξης. Οπότε το διάβασε τέλος πάντων και το κάναμε πάσα, ρε παιδί μου, στο σχολείο για να το δουν και οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων το παίρνω, το μελετάω, το γυρίζω στο φίλο το περιοδικό. Μετά από λίγες μέρες μου κάνει στο σχολείο, ρε εσύ, θα μου δώσει το περιοδικό, ξέρω εγώ, που σου είχα δώσει, γιατί το ζητάνε και να το δώσω και εγώ και σε ένα άλλο παιδί. Του λέω, στο δώσα, ρε. Μου λέει, δεν μου το έχεις δώσει ρε, το περιοδικό, αφού θα το θυμόμουν, ξέρω εγώ. Του λέω, ρε, στο δώσα το περιοδικό. Μου λέει, όχι, αποκλείεται. Φίλε, το θέλω, μου λέει, είναι το καλύτερο περιοδικό, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μαλάκα Λέξη, 20 χρόνια μετά, στο είχα δώσει το γάμο το περιοδικό αυτό. Το είχα δώσει, δεν το κράταγα. Γιατί πάντα ρε, ήμουν από αυτού που όταν θα το δίνει στο παιχνίδι, έτσι όπω μου το έδινε, το κράταγα 5 μέρες. Μετά 5 μέρες θα το έδινε έτσι, ρε μαλάκα. Όχι σε αυτού που τα παίρνανε και τα χάνε. Έχει μείνει, ξέρω εγώ, εκεί ότι μου χρωστάς ένα περιοδικό. Την μπάλα τέλος πάντων εκείνη την ίδια εβδομάδα, κάποιο εκεί από τα δρεπάνια τη εποχή μου τα είχε δώσει στο χέρι τα πόδια. Και έπρεπε να με πάει η μαμά μου στο γιατρό να δούμε τι έχω πάθει. Πάμε τέλος πάντων, κανονίζουμε με τη μητέρα μου να πάω στο γιατρό. Φτάνουμε στο ιατρείο. Εγώ ήμουν, σαν τον Χρήστο κι εγώ, ήμουν πολύ ήσυχος, ρε παιδί μου, σαν παιδί. Όταν ήμουν ειδικά έξω, μέσα στο σπίτι μου μαλακιζόμουν, ρε παιδί μου. Αλλά όταν ήμουν έξω με τους γονείς μου, ήμουν στην καρέκλα. Με τους γονείς μου. Ήμουν με τους γονείς μου, καθόμουν, ρε παιδί μου, ήσυχος και παρατηρούσα. Πάντα το είχα αυτό. Δηλαδή, αν ερχόμασταν εδώ με τους γονείς μου, θα καθόμουν, θα είχα δει την κάθε γωνία του σπιτιού, θα τα παρατηρούσα, ρε παιδί μου. Οπότε έτσι όπως κάθομαι και παρατηρώ το χώρο εκεί στο ιατρείο, κάνω μία έτσι στο γραφείο εσύ που είχε στο τραπεζάκι και κοιτάω μαλάκα στα περιοδικά και βλέπω το PlayStation Magazine με τον Grey Fox στο εξώφυλλο. Το ίδιο αυτό. Σαν μαργαριτάρι γυάλιζε, ρε. Έκανα το κεφάλι μου έτσι και εκεί ένιωθα το φως. Σαν την τσάντα στο Pulp Fiction που ανοίγει. Έτσι ακριβώς. Κάθομαι εκεί, λέω, ένα και ένα, δε. Λέω τώρα, επειδή όμως έχει και άλλο κόσμο, κάπως πρέπει να γίνει σωστά η δουλειά, ώστε να μην την πατήσουμε τώρα και να μην καρφωθούμε. Γιατί σου είπα, ήμουν ήσυχος, δεν έκανα μαλακίες, οπότε έπρεπε να γίνουν όλα με χειρουργική ακρίβεια. Λοιπόν, είμαι εγώ ανυποψίαστος τέλος πάντων, κάνω μια σηκώνω έτσι να δω τι περιοδικά έχει και καλά, μαζεύω 3-4, μαζεύω και αυτό μαζί, γυρνάω στον καναπέ, κάνω κάτι τέτοια, αφήνω ένα, έχω μείνει με 2-3, σε μια φάση λέω στη μάνα μου, ξέρεις, πάω, της λέω, να πάω λίγο τουαλέτα, ξέρω εγώ. Και βασικά δεν το λέω καν. Απλά κάνω την κίνηση τουαλέτα από εκεί. Και φεύγω με τα περιοδικά όπως είμαι. Πάω μέσα, μπαίνω στην τουαλέτα. Κοιτάω χώρο. Λέω, πού έχει τώρα εδώ, κοιτάω. Κάζα, λέει, βλέπω το όπλο. Ναι, βλέπω το έπιπλο του. Είχε ένα έπιπλο εκεί με τον νηπτήρα. Θα ανοίγω, βλέπω κάτι καθαριστικά. Λέω, εδώ είμαστε. Λοιπόν, το καβατζώνω. Γυρνάω με τα άλλα, τα αφήνω. Και όταν γυρίσουμε, λέω τίποτα. Γυρνάω. Το παίρνω το θησαυρό όπως είναι, τα πάμε, γεια σας ρε, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Το τέλειο σχέδιο, παιδιά. 10, να ήμουν εκεί. Τι μπορεί να πάει στραβά. Τέλος πάντων, το αφήνω, γυρνάω, κάθομαι στην πολυθρόνα, κάνω και ό,τι διαβάζω και τα άλλα εκεί, ούτε ξέρω. Ωραία, παίζει να τα κράταγα ανάποδα, ξέρω, και να έκανα έτσι, ρε. Τέλος πάντων, φεύγουν εκεί, είχαμε μείνει τελευταίοι εμείς. Τα αφήνω και το άλλο, μας φωνάζει. Όλα, είχατε καλά για το τελευταίο. Τέλειο, ρε. Ήταν όλα τέλεια. Τα αφήνω, μπαίνουμε μέσα στο γιατρό. Να πω κάτι. Εσύ όμως το περιοδικό το ήθελες για να το επιστρέψεις στον άλλον, απλά για να φύγει η υποχρέωση που νόμιζε. Πάντα ήμουνα τίμιος και γκαντέμις, πάντα. Αυτά με συντροφεύουν μέχρι και σήμερα. τέλος πάντων μπαίνουμε μέσα. Ένα από τα μεγαλύτερα αρχίδια αυτούς ο γιατρός, από αυτούς που τους βλέπεις και δεν είναι ο ευγενικός ο γιατρός που θα πει στο παιδάκι το. Με το που με βλέπει, γιατί είναι ορθοπαιδικός, είναι τύπου μπάλα. Τι ομάδα είσαι, πώς σε λένε, λέει Καραγκούνης. Τι ομάδα είσαι, Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκάκια, σε. Και είναι παιδιά, γάβρος και μου έχει ζαλίσει. Όσο μου κάνει, ξέρεις τι μου κάνει, τι με πιάνει αυτά,
Μου έχει γαμίσει την ψυχούλα, ρε. Έτσι. Πότε θα πάρετε πρωτάθλημα, αού. Όταν θα μου έκανε ηρωνία και τέτοιο, θα απαντούσα με ηρωνία. Δεν είναι. Ήσυχα, μεν θα τον έβριζα, αλλά δεν. Οπότε υπήρχε μια κόντρα και ένα ηλεκτρισμό στην ατμόσφαιρα μαζί του, ρε παιδί μου. Τι ωραία που τα λέει όμως, ναι. Δηλαδή. Πίεση. Πίεση. Επειδή ήταν η πρώτη σου, έκανε και μια μαλακία αυτό εκεί, σου λέει, ωραία, γράψτε να κάνει. Δεν θυμάμαι τώρα, ακτινογραφία, τι κατά με έστειλε να κάνω. Για να δούμε τι έχεις. Οπότε λέω κομπλέ, μας γράφει εκεί, φεύγουμε, κάνεις πάνω μου, πάμε τα χέρια, ίδια, πάμε τα χέρια. Όταν δεν θα πεις ψέματα και το εικονοποιείς και όλο, θα πάω να κάνω, ναι, 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 ναι. Έτσι. Λοιπόν, λέω φίλε, τίποτα, ρε, τίποτα. Μετά λέω να κάνω μπάνιο. Εντάξει, δεν ξέρεις εσύ τι φάση είσαι. Ο χώρος ήταν μικρός, από την πόρτα του ιατρείου μέχρι την τουαλέτα, απλά από εδώ μέχρι απέναντι. Ξέρεις πώς μου φάνηκε αυτό, Victory Road, φίλε. Σαν το, τι να σου πω, Green Mile, λέω, η διαδρομή. Λέω, τέτοια νίκη. Δηλαδή ούτε ο... Στο γάβρο, μέσα στο σπίτι του. Μέσα στο σπίτι του. Φτάνω, φίλε, πάω, κάνω έτσι την πόρτα. Και δεν ανοίγει η πόρτα. Λίγο. Κάνω. Άλλος. Λέω, όχι, ρε μαλέκ. Δεν γίνει κάθε φορά. Πάντα να πηγαίνουν όλα τέλεια και στο τέλος να καταραίει όλο, ρε παιδί μου. Λέω, ρε, πούστη, λέω. Περίμενα λίγο. Δηλαδή, το λίγο ήταν κάποια δευτερόλεπτα που λες, μήπως βγει. Μάναμε να περιμένει, ξέρω εγώ, να φύγουμε. Πω, λέω, χάσαμε. Φεύγω, σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, ρε. Πω, λέω, τελείωσε. Πάει, το χάσαμε. Πω, λέω, τι κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, τελειώνει, ρε παιδί μου, η μέρα αυτή. Πάμε, κάνουμε τις εξετάσεις. Τις παίρνω μετά από κάνα δύο μέρες και είναι να ξαναγυρίσω. Ξαναγυρνάμε στον γιατρό με τις εξετάσεις όταν είναι. Πάω το πρώτο. Με το που μπαίνω μέσα, λέω παιδιά, τουαλέτα με τη μία. Να δούμε αν είναι εκεί. Αν είναι ακόμα εκεί το σεντούκι, ο θησαυρός. Πάω. Με το που φτάνουμε, παιδιά, μπαίνω τουαλέτα, λέω πάω λίγο να χατουρίσω. Καλά, το χτίζα και πριν στη διαδρομή. Κατουριέμαι. Κατούριμα, μην πιάσει κατούριμα. Να σου πω. Έχει κατούριμα ή με ένα μεχτή, ας πούμε. Λοιπόν, παιδιά, με το που μπαίνω μέσα, ρε, ούτε τίποτα, μπαίνω μέσα στην τουαλέτα, ανοίγω και το βλέπω εκεί. Αλήθεια. Ναι. Και λέω, ναι. Με δοκίμασε ο Θεός, λέω. την υπομονή μου. Λέω, τέτοια στρατηγική, λέω, δεν μπορούσε να γίνει λάθος. Λέω, καλά, δεν την πατάω τώρα. Δεν θα είμαι κανένας μαλάκας, λέω, τώρα να το αφήσω πάλι να ξανάρθω και να έχει πάει κανένας για χέσιμο. Πάω, παιδιά. Το βλέπω, λέω, εδώ τώρα δεν χάνεις χρόνο. Δεν πας τώρα, δεν ρισκάρεις δεύτερη φορά, γιατί δεν θα ξαναγυρίσω λογικά. Μπορεί να μην χρειάζεται να ξανάρθω. Να το βάλω και να πάω να χτυπήσω για να είναι άλλος πάλι. Λέω, το παίρνεις, το καβατζώνεις. Ωραίος. Το βάζω μέσα έτσι στο περιοδικό. Γιατί άλλο το κουτό CD που είναι τόσο, το κουτάκι, άλλο το περιοδικό που είναι τόσο. Ναι, ναι. Και όταν δεν είσαι στο μέγεθος ενός ανθρώπου κανονικού, αλλά είσαι παιδί. Που αναγκάζει και κάποια πράγματα να μην τα κουνάς πολύ. Όπως χέρια πόδια, έτσι. Να θυμίσουμε ότι έπρεπε να μπω και στο ιατρείο. Α, το κάνεις πριν μπεις. Δεν ρίσκαρα. Μαλάκες, έχει φύγει φίλος μου από μπιλιαρδάδικο. Τι με τη στέκα μέσα. Έτσι. Έλα, δεν το είδατε! Που ο τύπος, ο ξεφτύλας, έκλεψε το Excalibur εκείνη την ημέρα. Ρε να πάθω τέτοια ζημιά στο μπιλιαρδάδικο, ρε. Ξεκίνησες την προηγούμενη φορά που πήγες και είχες ποσοστό να κερδίσεις ένα 23 σου βάζανε στο τέτοιο. Τώρα σου έχει βάλει 45 ο πάθος. Τώρα να φύγεις με το περιοδικό μου και έχεις 45. Όταν το είδα και το βάλα μέσα, λέω, δεν γίνεται τίποτα, όλα είναι τέλεια τώρα. Λοιπόν, το καβατζώνω, παιδιά, κάθομαι στον καναπέ, μας φωνάζει, τεχνική, φίλε, με αναπνοές τέτοια, εντάξει, θα μου κάνει τα κουραστικά, το πόδι θα χτυπήσει. Λοιπόν, πάω εκεί, κάθομαι, βλέπει τις εξετάσεις, σηκώνεται, μου ξαναβλέπει, εδώ μου κάνει κάτι, σε ενοχλεί. Εγώ είμαι εκεί κύριος, φίλε, σαν το. Πονάω, δεν πονάω. Τεχνική δεν υπάρχουν. Τώρα ήταν σαν τον Κιάνου Ρίβς στο Speed, ρε. Που δεν έπρεπε να πέσει το λεωφορείο στα χιλιόμετρα. Τόσο απόλυτα συγκεντρωμένος. Λέω, κερδίσαμε, φίλε. Λέει, εντάξει, εκεί σηκώνεται. Έχουμε σηκωθεί τώρα. Γράφει στο γραφείο χάπια, μαλακές θεραπείες και τέτοια. Φίλε. Έχει έρθει και είμαστε όρθιοι. Έχει σηκωθεί και αυτός και χαιρετάει. Και είμαστε στην πόρτα ακριβώς για να φύγουμε, ρε παιδί μου. Και έτσι όμως είμαστε. Μου κάνει, ρε παιδί μου, σε φάση. Βασιλάκο, ξέρω πώς το βλέπεις σήμερα, πώς θα αρπάξετε το βράδυ και αυτά.
Και του κάνω. Έτσι όπως μου το λέει, ρε παιδί, πώς θα αρπάξει. Και του λέω κάτι σε φάση. Όχι όσα φάγατε σαν τη Ρόζεμπορκ, κάτι σαν τον Κόντε που σας γλέτσε εσάς πέρσι δεν θα είναι και τέτοια ρε. Και μου κάνει και μου κάνει κάνει σε βάση, τα λέει ο μικρός, τάκ τάκ. Και μου κάνει, τι έχεις εδώ σε βάση. Και μα, παιδιά, όχι, πάγος έτσι. Έτσι, σαν να μου κάνεις έτσι και έφυγε η ψυχή, ρε, όλοι. Πέθανε, είσαι ένα νεκρό σώμα, αν σου κάνε έτσι, έπεφτε. Πώς θα σάξεις, ρε. Και είμαι έτσι, έχω κάτσει, τι κάνω, το ξέχασα. Αυτό. Η μάνα σου γέλαγε, είχε παγώσει, είχε γεστεί. Ρε, ήταν στη φάση που και αυτός ο ίδιος και η μάνα μου δεν ήξεραν αν απλά ήταν δικό μου από το σπίτι μου και το κρατούσα. Ωραία, φίλε. Ή αν το είχα κλέψει. Αυτό δεν σε στεναχωρεί που θα μπορούσε απλά να έχει μπει με το περιοδικό μέσα στο ιατρείο και να το πάρει. Να πει είναι δικό μου. Ναι, η μάνα μου θα μου λέει πού το βρήκε το περιοδικό. Είναι δικό μου. Και πού ήταν πριν όταν κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και έρχομαι στο σπίτι. Το ξέχασα. Αυτά που λες είναι βλακίες. Ενώ μετά το ξέχασα. Το ξέχασα. Αυτά που λες Παρασκευή δεν βγάζει νόημα. Ναι. Δεν έχει εκδοχή αυτό που λες. Το ξέχασα εδώ μέσα. Αλήθεια. Βλέπα απλά το ξέχασα. Και τι έγινε. Τίποτα. Γέλασε. Εγώ ήθελα να πεθάνω. Δεν θυμάμαι καν πώς βγήκε αυτή η μάνα μου μετά. Επειδή ο Αλέξης τώρα δεν θυμάται ότι έχει πάρει το περιοδικό πίσω, ας πούμε. Και το έδωσα. Και του λέω πάρ' το, μαλάκα. Και μου λέει, σου το έχεις. Και όλη αυτή η ιστορία, μαλάκα, μόνο και μόνο για ένα καθαρό κούτελο. Για να δείτε, παιδιά, πόσο σημαντικό είναι έτσι. Γιατί, είναι γιατί και πέρυσι που είχαμε κάνει ένα Τσίπρο και Πινελίκη, παιδιά, που παίρναμε 100 ευρώ για πράγματα τέλος πάντων που κάνουμε. Τον έχετε για λιτάμπουρα και για ό,τι να είναι άνθρωπο, αλλά τα πήρε και τα έδωσε σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ρε μαλάκα, τίποτα. Όταν. Δεκαράκι. Μαλάκα. Μπορεί να κλώτσει το πετσίρικι για 100 ευρώ, να έκανε ό,τι έκανε στην καημένη διαγεία και αυτά, αλλά τα λεφτά δεν πήγαν. Α, όχι, ναι, δεν πήγαν. Μαλάκα, τίποτα. Όταν ο Ντιονύων έκανε το γκλέφι των ποδηλάτων, είχε την ιστορία του Διονύση στο μυαλό. Λοιπόν, παιδιά, τελείωσε το επεισόδιο. Μπορείτε να ψηφίσετε τώρα εδώ πέρα σε αυτό που βλέπετε, το poll που έχει βγάλει ο Διονύσης λογικά. Οπότε σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε στο επόμενο. Καλή συνέχεια. Κάντε και ένα subscribe, έτσι. 50% των ανθρώπων μας βλέπουν δεν έχουν κάνει subscribe. Ντροπή. Όχι, δεν το χρειαζόμαστε, ρε. Ούτε καν. Αφού το Γιάννη θα ψηφίσετε, θα τα ανεβάσει στο Instagram του εκεί. Ψήσει. Βάλτε μου ψήφου σε μένα που με ξέρετε. Δεν τα ξέρουμε. Αλλά σε γλέντισε ο Χριστάρας. Κόβω, ε. Όχι, ρε. Τα κάνουμε κόψιμο, κλείσιμο, κάτι να ψηφίσουμε. Κάτι, ένα κλείσιματάκι. Ναι. Ωραίος, Μιχάλη. Ωραία δουλειά. Ξανά είναι επαγγελματία το παιδί. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ιστορίες. Τώρα βγαίνει από πάνω το poll στο οποίο ψηφίζετε τις ιστορίες. Έχουμε πάλι και τον άλογο τίτλο, ας πούμε, για να ξεχωρίσετε. Και θα συνεχιστεί να υπάρχει πάλι ποινή, ας πούμε, για αυτούς που χάσανε.